Λιτά σκηνικά και ένα θεία ω αμυγό ανδρικό. Η παράσταση η δίπου στήρανος του Σοφοκλή με του Εμίλιο Χιλάκη και Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη σε σκηνοθεσία Τσέζαρη Γκραουζίνης ταξιδεύει από το Διπεθέ Βόλου ανά την Ελλάδα. Η παράστασή μα λοιπόν μιλάει για την αξιοπρέπεια. Το έργο του Σοφοκλή μιλάει για τη μοίρα και τον άνθρωπο. Για το ότι είναι θείο, το ότι είναι θεϊκό, ποιο είναι ο άνθρωπο απέναντι σε αυτό. Ο Τσέζαρη, ένα αλλοδαπό, ο ζει στην Ελλάδα τα τελευταία 7 χρόνια, ήθελε να μα υπενθυμίσει ότι έχουμε χάσει την αξιοπρέπειά μα σαν ως... Και τι καλύτερο από ένα εργαλείο να το, να το κάνεις κάνει αυτό, από ένα εργαλείο που λέγεται Ιδίποδα. Τον βασικό ρόλο του Ιδίποδα ερμηνεύει ο Εμίλιο Χιλάκη. Τρει ρόλου κλειδιά ω προ την εξέλιξη τη τραγωδίας και την αποκάλυψη τη τραγική μοίρα του Ιδίποδα κρατά ο Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη. Είμαστε ηθοποιοί και η δουλειά μα είναι να κάνουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή να καταπιανόμαστε με με, με ρόλου. Όσο από κάποια στιγμή και μετά, όσο δυσκολότερη είναι η ρόλη και όσο μεγαλύτερη είναι η πρόκληση, τόσο πιο ενδιαφέρον γίνεται. Χρησιμοποιώντα το ρυθμό και τα σώματα 11 ανδρών που αποτελούν το χορό, ο σκηνοθέτη καταφέρνει να αποτυπώσει το δράμα του Ιδίποδα και να εντυπωσιάσει το κοινό που ήδη έχει αγκαλιάσει την παράσταση. Ο λόγο είναι ότι καταφέρνει η παράσταση να πει μια πολύ ενδιαφέρουσα αστυνομική ιστορία, όπω είναι ο Ιδίποδα Τύρανο, με πολύ υψηλό περιεχόμενο, και ταυτόχρονα να γίνει με έναν τρόπο που να αφορά πολύ στον κόσμο και να τον ενδιαφέρει. Η αποδοχή του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη ακριβώ γιατί δεν του κλείνουμε το μάτι να μα δει, του κλείνουμε το μάτι να του πούμε την ιστορία, η οποία είναι πολύ πιο σημαντική από εμά. Γιατί αντέχει και 2.500 χρόνια. Δεν είναι τυχαίο. Η παράσταση θα ανέβει στο κυποθέατρο Νίκο Καζαντζάκη τη Δευτέρα 6 και την Τρίτη 7 Αυγούστου.